Οι Αθηναίοι έδιωξαν τον Ιππία και την εξουσία ανέλαβε ο Κλισθένης, ο αρχηγός της Δημοκρατικής Παράταξης. Ο Κλισθένης διαίρεσε τους Αθηναίους σε 10 φυλές και φρόντισε όλοι να έχουν ίσα δικαιώματα. Τη μεγαλύτερη εξουσία είχε η Εκκλησία του Δήμου. Πρώτη ερώτηση. Με ποιο τρόπο γύρισε ο Κλισθένης? Ο Κλισθένης, όσο υπήρχε στην Αθήνα το τυραννικό πολίτευμα, ζούσε εξόριστος. Γύρισε πίσω, όταν ο Πισίστρατος λίγο πριν πεθάνει επέτρεψε να γυρίσουν στην Αθήνα οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Στη συνέχεια, ο Κλισθένης ανέλαβε την εξουσία και έκανε μεγάλες αλλαγές. Δεύτερη ερώτηση. Ποιες αλλαγές έκανε ο Κλισθένης? Θέλοντας να σταματήσει τις συγκρούσεις στην πόλη, χώρισε τους πολίτες σε 10 φυλές. Τα μέλη κάθε φυλής προέρχονταν από όλες τις τάξεις της κοινωνίας. Οι Αθηναίοι δεν χωρίζονταν πια σε πλούσιους και φτωχούς που κατοικούσαν σε πλούσιες ή φτωχές περιοχές. Όλοι είχαν ίσα δικαιώματα. Κάθε φυλή εξέλεγε ένα στρατηγό και 50 βουλευτές. Τρίτη ερώτηση. Τι γνωρίζεις για τη Βουλή των 500? Η Βουλή των 500, όπως ονομάστηκε, ως έργο της είχε να προετοιμάζει τα θέματα που θα συζητούνταν στην Εκκλησία του Δήμου. Στη συνέλευση αυτή έπαιρναν μέρος όλοι οι Αθηναίοι πολίτες. Εκεί ψήφιζαν τους νόμους, συζητούσαν και αποφάσιζαν για τα μεγάλα θέματα της Αθήνας. Όλοι μπορούσαν να πάρουν το λόγο και να πούν τη γνώμη τους. Τέταρτη ερώτηση. Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στην Αθήνα? Η Αθήνα στο μεταξύ είχε μεγαλώσει. Στην πόλη είχαν εγκατασταθεί και πολλοί ξένοι που ασχολούνταν με το εμπόριο. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν διαφορές μεταξύ τους ούτε είχαν πάρει μέρος στις συγκρούσεις που είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Για πολλά χρόνια επικράτησε στην πόλη ηρεμία. Δίκαια λοιπόν ονομάστηκε ο Κλισθένης θεμελιωτής της δημοκρατίας. Ώρα να παίξουμε το quiz της ενότητας.